για την καραντίνα, τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τον καρκίνο αλλά και το γιο της μίλησε η τραγουδίστρια Άσπα Τσίνα. Δείτε επίσης, Άλκης της Πρωτοψάλτη είναι θλιβερό να υπάρχει τόσος φθόνος. Η ερμηνεύτρια που είχαμε γνωρίσει από το Fame Story μίλησε στην εκπομπή μαζί σου για το πως έμαθε ότι έχει μια σπάνια μορφή καρκίνου αλλά και τα μέτρα προστασίας που κράτησε στην καραντίνα καθώς ανήκει στις ευπαθείς ομάδες. Η ίδια τόνισε πως στις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μου υπήρχε ο φόβος μέχρι που αποφάσισα να τον αποβάλω. Όταν έμαθα πως πάσχω από έναν αιματολογικό καρκίνο, λέγεται πολλαπλό μυέλωμα και ουσιαστικά καταστρέφει τα οστά. Κατατρώει τα οστά, προκαλεί και προβλήματα στα νεφρά και αρκετά ακόμη. Η Άσπα Τσίνα ασυμπλήρωσε ότι το πληροφορήθηκα όταν ήμουν στην Αθήνα για να ηχογραφήσουμε με τον Φίβο το τραγούδι. Σκύβω για να σηκώσω το σκυλάκι μου και ακούω ένα κρακ, σκέφτηκα πως ήταν η μέση μου αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είχα φρικτούς πόνους, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, η μητέρα μου είπε να πάμε να κάνουμε μια μαγνητική και από εκεί ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Πολύ γρήγορα, όμως, ξεκαθάρισε το τοπίο και ήμουν τυχερή σε αυτό, με τον Ιάσο να μιλάμε από πολύ μικρότερη ηλικία και τις έννοιες τις πιο αφηρημένες για κάποιο λόγο τις κατέχει. Όταν του εξήγησα το πρόβλημα της υγείας μου έδειξε πως το αντιλαμβάνεται, πρόσθεσε αναφερόμενη στον γιο της.